ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κτηρίου διαβατηριακού έλεγχου στο Πυθαγόριο. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θάσος Νικολαίδης, όλα πρέπει να είναι έτοιμα ως τα μέσα Απριλίου, προκειμένου να υποδεχτούν τους Τούρκους τουρίστες που αναμένεται να φτάσουν στο νησί για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια. Το κτίριο, σαν κτηριακή κατάσταση, είναι έτοιμη. Τώρα έχουμε ζητήσει από τις υπηρεσίες, από την αστυνομία και το τελωνείο να κάνουν την μετεγκατάσταση, να τους βοηθήσουμε κι εμείς και θα προχωρήσουμε και σε υποτυπώδη έργα του περιβάλλοντας χώρου, έτσι ώστε να μπορούμε να ανοίξουμε για τη σεζόν το 2022. Περιμένουμε να ξεκινήσει η κίνηση από Τουρκία μέσα Απριλίου με 24 Απριλίου. Φέτος θα έχει 3 πλοία από την Τουρκία, 2 συμβατικά και 1 καταμαράν, συν το ελληνικό συμφερόντων, το οποίο θα φεύγει το πρωί από εδώ και θα πηγαίνει στο Κουσάντας και θα επιστρέφει το απόγευμα. Έχει γίνει η συμφωνία με το πολεμικό πλοίο, το οποίο θα ελιμενίζεται σε άλλο σημείο του λιμανιού μας, για τους καλοκαιρινούς μήνες τουλάχιστον. Και ευελπιστούμε ότι η κίνηση από Τουρκία θα δώσει μια ανάσα στη τοπική κοινωνία και οικονομία. Όσον αφορά την τουριστική κίνηση εν γέννη, ο κύριος Νικολαίδης δήλωσε πως τα πράγματα ήταν αρκετά αισιόδοξα. Ωστόσο, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, όλα αυτά έχουν ανατραπεί. Η κίνηση μέχρι την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη. Δηλαδή, μας θύμιζε εποχές 2018-2019. Μπορεί όχι τόσο, αλλά πλησίαζε προς τα εκεί. Και υπήρχε μια αισιοδοξία ότι θα πιάσουμε νούμερα μεγάλα. Τώρα αυτή η ιστορία με την Ουκρανία μας έχει παγώσει όλους, πρέπει να μας έχει παγώσει όλους. Μπορεί εμείς σαν Σάμος να μην έχουμε Ρώσους τουρίστες και Ουκρανούς, οπότε άμεσα να μην έχουμε κάποιο αντίκτυπο, αλλά τα απόνερα από αυτό το πόλεμο θα τα ζήσουμε και θα αφήσει ζημιές, οι οποίες θα τις νιώσουμε μέσα στο καλοκαίρι, γιατί είναι και το πρόβλημα της ενέργειας και το πρόβλημα του κόστου ζωής που θα ακριβίνει και για μας εδώ σαν επιχειρήσεις που θα έχουμε περισσότερο κόστος, αλλά το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίζουν και οι οικογένειες στις χώρες της Ευρώπης που είναι οι κυρίως αγορές που έρχονται στη Σάμο, οι διακοπές. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πυθαγορείου αναφέρθηκε επίσης και στην ολοκλήρωση του έργου του λιμανιού, καθώς και στις εργασίες στην περιοχή Ρεματάκη, οι οποίες, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, πρέπει να έχουν ξεκινήσει ως το Πάσχα. Όσον αφορά το κομμάτι του λιμανιού, το οποίο είχε υποστεί ζημίες από το σεισμό και είχε γίνει η επισκευή πέρυσι το χειμώνα, φέτος το καλοκαίρι θα δοθεί κανονικά σε λειτουργία, θα μεταφερθούν εκεί τα αλλιευτικά, τα επαγγελματικά, έτσι ώστε να μπορεί να δοθεί όλο το υπόλοιπο λιμάνι για τα σκάφη αναψυχής. Το άλλο μας πρόβλημα μεγάλο, το οποίο πρέπει να το λύσουμε τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα, είναι το θέμα με το Ρεματάκι. Εκεί ήταν ένα έργο το οποίο ήταν δύσκολο στην κατασκευή. Καθυστέρησε και ο εργολάβος λόγω του ότι καλοκαιρινούς μήνες δεν μπορούν να γίνουν εργασίες. Υποσχέθηκε ότι θα ξεκινήσει από τώρα, να δούμε πώς μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο και να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερα έργα μέχρι το Πάσχα. Το Πάσχα είναι το ορόσημο, από εκεί και μετά δεν επιτρέπεται να γίνει καμία εργασία.